Κλασικό έπαφλο Αφροδίτης. 1400 μέτρα η απόσταση. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση. Τα άλογα είναι στις εντολές του. Περιμένει ο αφέτης. Πάντα περιμένουμε τον αφέτη να δώσει την εκκίνηση και όσο περιμένει βέβαια χειροτερεύουν τα πράγματα. Και δίδεται τελικά η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Παρενοχλείται η Ελίζαπεθ που στα πρώτα μέτρα μένει πίσω. Η Βροντί πετάγεται μπροστά, έρχεται και η Καψάλα. Βελτιώνεται επίσης η Liberty Way. Απ' έξω η Ζάμια. Στην πρωτοπορία λοιπόν η Βροντί. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται από την εσωτερική η Καψάλα. Απ' έξω στη συνέχεια η Ζάμια. Ακόμα πιο πίσω η Liberty Way. Χαβάνα Στάρ στην συνέχεια στην πέμπτη θέση. Από την εσωτερική ακόμα πιο πίσω. Έβδομη ακολουθεί η Marathon Banner. Απ' έξω βέβαια καλπάζει και η Mountain Venus η οποία θέλει προοδευτικά να βελτιωθεί. Πάντα Βροντί στην πρωτοπορία, Καψάλα και στη συνέχεια η Ζάμια, πιο πίσω Liberty Way, εξωτερικά της καλπάζει η Mountain Venus. Πριν από τα 600 μέτρα να πτήσονται η Liberty Way, όπως και η Μικίνη αλλά και η Mountain Venus που θέλουν να καλύψουν έδαφος, ενώ πάμε για τα τελευταία 400 μέτρα η Βροντί έχει ξεφύγει σημαντικά. Αναπτύσσονται πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες. Η Liberty Way προσπαθεί να βελτιωθεί, θέλει να περάσει στην δεύτερη θέση, όπως και η Μικίνη που καλπάζει απ' έξω, ενώ πλησιάζει συνεχώς και η Mountain Venus. Στην τελική ευθεία Βροντί, Liberty Way, Mountain Venus από μέσα, Μικίνη απ' έξω. Στα τελευταία μέτρα πάντα η Βροντί μπροστά, Liberty Way, Mountain Venus από την εσωτερική. Παλεύουν σκληρά ενώ θέλουν να καλύψουν έδαφος και οι υπόλοιπες. Η Mountain Venus έχει δυνάμεις για να φτάσει στην νίκη, ενώ έρχεται δυνατά και Elizabeth Fuss. Στα τελευταία μέτρα Mountain Venus, Elizabeth Fuss απ' έξω. Και στη συνέχεια η Βροντί ενώ καλύπτει έδαφος και η Marathon Banner και περνάει στην τέταρτη θέση. Να λοιπόν μία πραγματικά συγκλονιστική άφηξη. Παρότι δεν έφυγε καλά και έμεινε τελευταία Elizabeth Fuss, ήρθε να διεκδικεί στη νίκη από τη Mountain Venus. Πέσαν σχεδόν ταυτόχρονα, κύριε Παζαλόγλου, έτσι. Και να δούμε, έχει. Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, ενδιαφέρον, και η νίκη. Η Βροντί προ τη στιγμή, βέβαια, φάνηκε ικανή να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Η Liberty Way αλλά και η Mountain Venus αρκετά σκληρή φοράδα τελικά, έτσι κύριε Παζαλόγλου? Ναι, πολύ σκληρή φοράδα. Εκεί προσπαθεί τώρα να βγει λίγο πιο έξω για να επιτεθεί στην πρωτοπόρο και θα έρθει πάρα πολύ δυνατά η Elizabeth Fuss. Ακολούθησε τελευταία και στην τελική της προσπάθεια ήταν το κάτι άλλο. Δείτε και πάλι εδώ. Νούμερο 2 Mountain Venus, νούμερο 4 Elizabeth Fuss. Για να δούμε και πάλι. Δείτε, πολύ μικρή διαφορά. Mountain Venus από μέσα είναι νικήτρια. Η Mountain Venus. Ναι. Elizabeth Fuss, πρώτη. Και τέταρτη τελικά η Marathon Banner. Θα μείνει πιο πίσω στη συνέχεια Liberty Way. 2, 4, 3 και 8 σε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική άφηξη. Η αίσθησή μου είναι ότι η Mountain Venus για μικρή διαφορά έστω κατάφερε τελικά. Και εμένα η αίσθησή μου, αλλά θα πρέπει να τη δούμε, να αποτυπώνεται και στον πίνακα βέβαια. Σίγουρα πάντα. Γιατί η εξωτερική ευνοείται λιγάκι έτσι όπως βλέπουμε εμείς. Αλλά φάνηκε να πρόλαβε να περίσχυσε. Βλέπετε καμιά φορά και το ρίσκο είναι μεγάλο όταν παίρνουμε σε μία απόφαση για να ανακοινώσουμε ένα αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε και το φωτοφίνις. Δείτε εδώ λοιπόν ξανά την πέμπτη υποδρομία που νωρίς οδήγησε η Βροντί. Ακολούθησε η Καψάλα, στη συνέχεια η Ζάμια η οποία γρήγορα θα υποχωρήσει. Πιο πίσω η Liberty Way, η Havana Star και Liberty Way μαζί με την Μικίνη θα αναπτυχθούν από τα 700 μέτρα. Θα τους καταδιώξει και η Mountain Venus. Ενώ πίσω από την Mountain Venus προοδευτικά θα βελτιωθεί και η Elizabeth Fuss με τρομακτική εξέλιξη όπως παρακολουθούμε. Ναι. Και εδώ πλέον στην τελική ευθεία η Βροντί προσπαθεί ο αναβάτης της να κερδίσει όσο μπορεί να ξεφύγει. Έρχονται Liberty Way, δεν θα έχει δυνάμεις όμως να συνεχίσει. Mountain Venus δυνατά από μέσα και Elizabeth Fuss απ' έξω, ενώ συνεχώς πλησίαζε και η Marathon Banner στο τέλος, η οποία θα περάσει τέταρτη. Και η οποία νομίζω ότι αδικήθηκε κατάφορα. Μάλλον θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο αν έφευγε νωρίτερα, ίσως νομίζω ότι αδικήθηκε κατάφορα. Έμεινε πολύ πίσω. Ναι, δεν μπήκε στο ρυθμό της κούρσας στο σημείο που άρχισε να επιταχύνεται.
περάσαν απ' έξω όλα τις τα άλογα και έμεινε τελευταία καθαρά η φοράδα. Και είχε και μια μικροανακοπή εδώ στην, λίγο μετά τις αρχές της ευθείας, λίγο πριν το μέσο της ευθείας. Και αναγκάστηκε να βγει έξω από την... Με καθυστέρηση λοιπόν, μέχρι να εκδικαστεί και ένσταση. Δείτε και πάλι στο 3 η Elizabeth Fusco, στο 4 η Mountain Venus. Αυτό. Μπα όχι, βγαίνει προς τα έξω. Αρχικά, μάλλον καλύτερα να μην προβούμε σε κρίση, έτσι. Ασφαλώς δεν μπορούμε να προβούμε σε κρίση. Απλά, το τι συνέβη στα πρώτα μέτρα. Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να μπει σε κρίση. Αυθόρμητα πήγα να πω το τι έγινε.